Σύνδεση του αεροδρομίου της Καβάλας με το Μιλάνο έφερε η συνάντηση της διοίκησης του επιμελητηρίου της Ιταλικής πόλης με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Αθανάσιο Τσόνι. Η σύνδεση αναμένεται να γίνει τους καλοκαιρινούς μήνες. Κατά πληροφορίες, πρόκειται για εταιρεία χαμηλού κόστους που επίσης το καλοκαίρι θα συνδέσει την Καβάλα και με τη Βερόνα. Επισημάνθηκε το ενδιαφέρον για νέους προορισμούς όπως η Κύνα και το Ισραήλ, καθώς και για τους υφιστάμενους όπως η Ουκρανία, η Πολωνία, η Γερμανία, η Αγγλία και οι Βαλκανικές χώρες. Γνωστή αεροπορική εταιρεία σε ανακοίνωσή της δημοσίευσε μάλιστα πως θα συμπεριλάβει μια νέα σύνδεση από Καβάλα για Βουγού. Συνεχίζεται η συμμετοχή της περιφέρειας στις εκθέσεις στο εξωτερικό. Μόλις ήρθαμε από Βιέννη, ένας προορισμός ο οποίος έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για την Ελλάδα και για την περιφέρειά μας. Φανταστείτε ότι ξεπεράσαμε για φέτος πρώτη φορά την Τουρκία. Η Τουρκία ήταν πρώτος προορισμός για την Αυστρία και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα κατέχει τα πρωτεία και σε συνδυασμό με μια πτήση που ενεργοποιείται από την Austrian Airlines, η οποία ήταν παροπλισμένη για 5 χρόνια, μπαίνει απευθείας πτήση Καβάλα Βιέννη το καλοκαίρι που μας έρχεται, οπότε είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός γιατί μπορούμε να πάρουμε πια κομμάτι από την πίτα και για την περιφέρειά μας. Το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης από την άλλη πλευρά δεν φαίνεται να βλέπει φως στον ορίζοντα με πτήσεις εξωτερικού δεδομένου του προβλήματος με τις αποθήκες καυσίμων. Ξεπερνώντας τον ένα χρόνο, το Δημόκρητος δεν έχει τις περιβόητες υπόγειες αποθήκες καυσίμων Jet Fuel Α1 με αποτέλεσμα να μην μπορεί να δεχθεί πτήσεις charter, αλλά μπλοκάρει και κάποια εκπαιδευτικά σκάφη να ανεφοδιαστούν. Περιφέρεια, βουλευτές του Εύρου αλλά και άλλοι φορείς έχουν ασκήσει επανελειμμένος πίεση προς το αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών να εξαιρεθεί το αεροδρόμιο από την συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση ή ακόμα να δημιουργηθεί ένα παραθυράκι χωρίς κάποιο όμως ουσιαστικό αποτέλεσμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζήτημα θα ξεπαγώσει όταν τοποθετηθούν οι νέοι διοικητές της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Επίσης, μπαίνουν πτήσεις από Καβάλα για Μιλάνο, Βερόνα, Μπόσναν, Πολωνία και. Προχωράμε δηλαδή γιατί είναι πολύ σημαντικό ουσιαστικά να μπορεί το 2020 ο τουρίστας να προσγειώνεται στα σημεία ενδιαφέροντός του. Ένα μεγάλο πρόβλημα που θα το τονίζω και θα γίνω γραφικός είναι το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, όπου λόγω έλλειψης αποθήκης καυσίμων δεν μπορούμε να δεχτούμε πτήση από το εξωτερικό. Ενώ υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και εταιρείες που θέλουν να επενδύσουν και να έρθουν στην περιοχή, το πρόβλημα του ανεφοδιασμού είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καλό όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και εγώ από τη μεριά μας κόπιο εσείς, έτσι ώστε αυτό το θέμα να λυθεί. Φαίνεται ένα φως στο τούνελ. Ελπίζω να έχουμε σε λίγο καιρό τα ευχάριστα.